Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 22 λεπτά μετά τις 8. Να μην χρονοτριβώ στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Καλησπέρα, πρόεδρε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Εσείς πώς είστε? Προσπαθούμε. Λοιπόν, θέλω να μου λύσετε μία απορία καταρχάς. Γιατί το Μαξί μου το διαψεύδει. Σας ανέφερε ο κύριος Τσίπρας το ενδεχόμενο εκλογών για το θέμα των Σκοπίων? Ακούστε, πριν αποχωρήσω από τη συνάντησή μας, ναι, το ρώτησα, του λέω, μπορείς να μου πεις έτσι να με βοηθήσεις πότε σκέπτεσαι να γίνουν εκλογές και πότε? Ναι. Και μου είπε ακριβώς αυτή τη φράση, μου λέει, Βασιλάκι μου, οι εκλογές έχω προγραμματίσει και σχέδιο μου και προοπτική είναι για Μάιο του 19 μαζί με τις ευρωεκλογές. Μάλιστα. Αλλά με θέματα τέτοια σαν το Σκοπιανό που έχουμε μπροστά μας, αλλά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει θέμα εκλογών. Μάλιστα. Και γιατί μετά βγαίνουν από το Μαξίμου και το διαψεύδουν, πρόεδρε? Γιατί του θέματα εκλογών πάντα το περιβάλλον του Πρωθυπουργού τα διαψεύδει. Πάντα, όχι τώρα μόνο. Και παλιότερα ο Αντώναρος, ο Ρουσόπουλος, του Γιώργου Παπανδρέου ιδιαίτεροι, τα διαψεύδανε. Ποτέ, δηλαδή ενώ ο Καραμαλής έκανε εκλογές το 9, ναι, είχε ακόμη 2 χρόνια μπροστά του. Είχε. Μπορούσε να... Ναι. Είχαν γίνει το 7 mm-hmm. οι εκλογές και έκανε το 9. Mm-hmm. Ο Αντώναρος 3-4 μέρες πριν τις προκηρύξει έλεγε θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Ναι, το θυμάμαι. Πρέπει να το κάνει αυτό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει αυτό το καθήκον, να λέει ψέματα. Λοιπόν, είναι η δουλειά τους να... Αυτοί λένε εμένα ψεύτη, αλλά αυτοί είναι εξ επαγγέλματος λένε ψέματα. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Θα ήθελα να σχολιάσω τώρα, να ξεκινήσουμε από το θέμα των Σκοπίων. Καταρχάς, πώς ακούσατε την χθεσινή τοποθέτηση του κύριου Πάνου Καμένου, ο οποίος εμένει στην άποψη την οποία έχει εκφράσει. Απ' την άλλη όμως λέει ότι δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχή στην κυβέρνηση, θα πάμε μέχρι τέλους, είπε χαρακτηριστικά με τον Αλέξη. Εάν βρει άλλους πρόθυμους να προδώσουν ο Τσίπρας, μπορεί να κάνει τη δουλειά του με άλλους. Δηλαδή? Εδώ γεννηματά έχει πει ότι είναι σύμφωνοι για την λύση να περιέχει το όνομα Μακεδονία. Ναι, είναι σαφές. Ναι, αλλά είπε ότι δεν τίθεται θέμα όμως κάποιας συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές. Άλλο, δεν είπα για συνεργασία. Mm. Η γεννηματά είπε στο θέμα της ονομασίας ότι δίνει το όνομα, δεν την νοιάζει. Ναι. Το ίδιο και στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινήσανε από τη γραμμή Βουκουρεστίου. Η γραμμή Βουκουρεστίου είναι το Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Ναι. Ο Καραμαλής το 8 προσήλθε στις διαπραγματεύσεις με την πρόταση Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Ναι. Οπότε η γραμμή Βουκουρεστίου περιέχει το Μακεδονία. Άρα και η Νέα Δημοκρατία αποδέχεται τον όρο Μακεδονία να τον δώσουμε. Άλλο με ενδιαφέρει όμως σε μένα να μου πείτε. Είναι δυνατόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να διαφωνήσει με ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα και να παραμείνει στην κυβέρνηση? Κατά τον Τσίπρα που δεν σέβονται ούτε ιερό ούτε όσιο, μπορεί. Διότι αυτόν τον νοιάζει να περάσει στη Βουλή το νομοσχέδιο. Δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο. Ναι. Και θέλει να διευκολύνει και το Καμένο να το παίξει πατριώτης. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ έχουμε και ικανοποιούνται και οι δύο εταίροι. Mm-hmm. Η Ένωση Κεντρών τώρα, πρόεδρε, είναι ένα κεντρό κόμμα. Για ποιο λόγο έχετε ταχθεί τόσο εμφατικά σε αυτό το θέμα? Δηλαδή θέλω να πω, η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα το οποίο ακολουθεί μια πιο μετριοπαθή πολιτική. Κάποιος θα περίμενε, ας πούμε, να ταυτιστούν οι απόψεις της με το κίνημα αλλαγής. Για ποιο λόγο εσείς έχετε επιλέξει να σηκώσετε? Το κίνημα αλλαγής πάνε για να προδώσουν, να δώσουν το Μακεδονία. Η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα κεντρό. Τα κόμματα του κέντρου ήταν πάντα πατριωτικά κόμματα. Ναι. Δηλαδή, Πλαστήρας, Γεώργιος Παπανδρέου, ακόμη και ο Ανδρέας Παπανδρέου, με τον οποίο διαφωνούσα πολιτικά στους διορισμούς που έκανε στο πελατειακό σύστημα, ποτέ δεν ήταν στα θέματα τα εθνικά ενδοτικός. Mm-hmm. Ήταν πάντα αυστηρός και σκληρός. Ναι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, το Πασόκ μαλάκωσε και πήγε σε γραμμές ενδοτικές.
Ναι. Εμείς παραμείναμε στις αρχές του κέντρου. Οι αρχές του κέντρου είναι σκληρές πατριωτικές. Εσείς δεν εκτιμάτε ότι πρέπει να δοθεί επιτέλους να βρεθεί μια λύση σε αυτό το θέμα το οποίο ναι, μας απασχολεί τα τελευταία 20 χρόνια. Ποιο θα είναι σε... Γιατί η Ελλάδα έχει μια ιστορία 4.000 ετών και εάν δώσει τη λέξη Μακεδονία, αυτοί θα το θεωρήσουν ως άδεια για να προχωρούν από εκεί και πέρα ζητώντας το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ζητώντας τη Μακεδονία του Αιγαίου. Ποιος μας προφυλάσσει εναντί όλων αυτών, δηλαδή των ενδεχομένων? Δεν σας ικανοποιεί μια άλλη κυβέρνηση σκληρότερη στα Σκόπια μετά από ένα χρόνο να επιστρέψει στα ίδια? Τι θα κάνουμε εμείς? Εσάς... Θα λέμε αχ γιατί τους το δώσαμε? Εμείς ένα πράγμα έχουμε, το όνομα. Αν δώσουμε αυτό, μετά αφιέμεθα στην καλή τους διάθεση. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Δεν σας ικανοποιεί δηλαδή εσάς μια λύση πακέτο η οποία θα περιλαμβάνει και μια αναθεώρηση του Σκοπιανού Συντάγματος και διαγραφή των όποιων αλυτρωτικών επιδιώξεων? Όχι, διότι το Σύνταγμα, κύριε Κουσουλέ μου, ξανααλλάζει σε 6 μήνες. Ναι, άρα λέτε δηλαδή ότι... μπορεί να κάνουν ναι. αυτοί τώρα μια αλλαγή στο Σύνταγμα mm-hmm. για να μας πείσουν ότι άλλαξαν. Και μετά να το ξαναλλάξουν. Και μετά σε άλλους 6 μήνες να κάνουν μια δεύτερη αλλαγή, να επιστρέψουν στα ίδια. Αφού έχουν μπει στο ΝΑΤΟ, αφού έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Κλπ. Εκτιμάτε ότι θα βρεθεί τελικά λύση? Βλέπω προθύμους για να μειοδοτήσουν τα κόμματα της Βουλής και έχω αγανακτήσει και γι' αυτό συμμετέχω και στο συλλαλητήριο. Mm-hmm. Σαν απλός πολίτης συμμετέχω. Mm-hmm. Γιατί βλέπω ότι και οι δημοσιογράφοι περνάνε ένα κλίμα ενδοτικότητας, ότι είναι καθυστερημένος όποιος δεν τους δίνει το όνομα, ότι είναι συντηρητικός, ενώ όποιος τους τα δίνει είναι προοδευτικός. Όλοι οι συναδελφοί σας σε όλα τα πάνελ περνάνε αυτή τη βλακώδη αντίληψη ότι ορίμασαν πια τα πράγματα, κουραστήκαμε, 150 κράτη τους έχουν αναγνωρίσει, άρα ας τους το δώσουμε να τελειώνουμε. Τρόπο την σαν να είμαστε και ένοχοι που δεν τους το δώσαμε ήδη από 30 ετών. Πώς εκτιμάτε, κύριε Πρόεδρε, την αναδίπλωση της Εκκλησίας, η οποία πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει τελικά στο συλλαλητήριο της Αθήνας? Ήτανε λάθος η προηγούμενη κίνηση να μην συμμετέχουν, οι πιστοί. Και επειδή βλέπει ο Ιερώνυμος ότι οι πιστοί συμμετέχουν, για να μην χάσει την εκτίμηση του εκκλησιάσματος, ανεδιπλώθη. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την Ένωση Κεντρών. Πριν από λίγες μέρες είχα φιλοξενήσει έναν βουλευτή σας, τον κύριο Κατσιαντώνη. Ναι. Ο οποίος εκφράζει μια διαφορετική άποψη από αυτήν την οποία εκφράζετε εσείς ό,τι αφορά τα συλλαλητήρια ναι. κτλ. Κτλ, κτλ. Ναι. Υπάρχει κάποιο θέμα? Ακούστε, ο κ. Κατσαντώνης έχει ζήσει στην Αμερική. Ναι. Και επηρεάστηκε λίγο από τις θέσεις των Αμερικανών, των mm-hmm. επίσημων Αμερικανών, γιατί οι ομογενείς είναι όλοι υπέρ του να μην δώσουμε τίποτε. Ναι. Οι ομογενείς, μαζί ο κύριος Κατσαντώνης τους έφερε στο γραφείο μου όλους τους ομογενείς στις μακεδονικές οργανώσεις, τους έφερε στην Καρόλου mm-hmm. και ήταν μπροστά που μου ζητήσανε όλοι να μείνουμε μέχρι τέλους πιστοί στο να μην δοθεί μπροστά του mm-hmm. και φωτογραφηθήκαμε κλπ. Σας προβληματίζει? Δηλαδή, μου έφερε τους ομογενείς και ενώπιον όλων οι ομογενείς και του ιδίου μου ζήτησαν να εμείνουμε στη σκληρή στάση. Ναι. Είναι αυτοί που οργανώνουν τα συλλαλητήρια και στη Θεσσαλονίκη και εδώ αυτοί οργάνωσαν, Αμερικανοί κυρίως οργάνωσαν τα συλλαλητήρια. Ναι. Μία κυρία καθηγήτρια κλπ. Καταλάβατε. Πώς εκτιμάτε λοιπόν όμως τη στάση του κύριου Κατσιαντώνη? Η στάση του λοιπόν, εμένα μου αρκεί που είπε ότι θα γίνει ένας διάλογος και ό,τι αποφασίσει η πλειοψηφία των βουλευτών θα πειθαρχήσει και θα είναι έντιμος άνθρωπος. Mm-hmm. Εγώ τον έβαλα στη λίστα της Ένωσης Κεντρών εκτιμώντας την εντιμότητά του και την ηθική του. Mm-hmm. Δεν νομίζω ο κ. Κατσιαντώνης να θελήσει να κάνει έκτροπα. Ναι, εγώ γιατί... το έχω εμπιστοσύνη. Απλά εσείς οι δημοσιογράφοι του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δημοσιογράφοι, όχι όλοι σας, ναι. όσοι είναι φιλοκυβερνητικοί, μια κουβέντα να πει ένας την κάνουν την κάνουν ολόκληρη λοιπόν, οπότε ολόκληρο πεζογράφημα. Ο Βασίλης ο Λεβέντης θα δώσει το παρόν στο συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.